Την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είτε πριν είτε μετά την ημερήσια διάταξη είναι το γνωστό θέμα επανίδρυσης και επανελειτουργίας του 21ου νηπιαγωγείου. Γι' αυτόν τον λόγο προετοιμάζονται να παραστούν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Νομού Καβάλας και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Πρόθεσή τους είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επανίδρυση και επανελειτουργία του νηπιαγωγείου με κατάλληλο χώρο λειτουργίας στο κτίριο της Παιδόπολης που αδειάζει αφού αποχωρεί από αυτό το 20ο Δημοτικό Σχολείο του Περιγιαλίου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Εν τω μεταξύ, ούτε τη Δευτέρα πρόκειται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η κινητοποίηση των κατοίκων και οικοπεδούχων του Περιγιαλίου που ζητούν πάγωμα της διαδικασίας πληρωμής της εισφοράς σε χρήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σύλλογος έχει συνεννοηθεί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Γιώργο Γραμμένο, το θέμα να απασχολεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά το 15 Αύγουστο σε μία από τις συνεδριάσεις που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου. Ο Σύλλογος Κατοίκων Περιγιαλίου συγκεντρώνει υπογραφές κατοίκων της περιοχής και οικοπεδούχων που συμφωνούν με την πρότασή του να μην βεβαιωθούν στην εφορία οι εισφορές σε χρήμα. Οι υπογραφές που έχουν ως τώρα συγκεντρωθεί είναι περίπου 500. Η συλλογή τους συνεχίζεται οργανωμένα, κυρίως στις απογευματινές ώρες, στα γραφεία του Συλλόγου.